Με πορεία σωματείων της Λάρισας και φορέων με μουσικούς θα ξεκινήσει η καλλιτεχνική εκδήλωση που συνδιοργανώνουν Εργατικό Κέντρο και Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος. Η πορεία θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ από την Κεντρική Πλατεία και θα καταλήξει στο Κηποθέατρο. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί το θεατρικό δρόμενο του Μπρέχτ δημοψήφισμα και θα ακολουθήσει συναυλία με διάφορα μουσικά σχήματα. Όπως υποστηρίζουν οι διοργανωτές, κάνουν την τέχνη όπλο στα χέρια των πολλών που δίνουν μάχη ενάντια στην εκμετάλλευση. Οι τρεις άξονες που θα κινηθεί η συγκεκριμένη εκδήλωση και θέλουμε να αναδείξουμε είναι πώς ενώνουμε τις φωνές μας και τη μουσική μας με όλους τους εργαζόμενους και το λαό της πόλης. Κάνουμε την τέχνη μας όπλο στα χέρια των πολλών που δίνουν μάχη ενάντια στην εκμετάλλευση, τη φτώχεια, την ανέχεια. Ο αγώνας είναι πολιτισμός. Γινόμαστε ένα με τους εργαζόμενους και τους καλλιτέχνες όλου του κόσμου για να μην σκοτώνουν τη λαή για τα φέτη του φαΐ. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, Γιάννης Κόκας, κάλεσε τον κόσμο να αγκαλιάσει την εκδήλωση. Το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, ως μέρος του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, βλέπει την τέχνη και τον πολιτισμό ως λαϊκό δικαίωμα και την πάλη για τη διεκδίκησή τους ως μέρος της ταξικής πάλης, το αγώνα των εργατών και του εργαζόμενου λαού, όχι μόνο κόντρα στα σκουπίδια της πολιτιστικής βιομηχανίας, αλλά και ως μέσο εμψύχωσης, διαπαιδαγώγησης, καλλιτεχνικής έκφρασης. Εργαλείο δηλαδή για το δυνάμωμα της ίδιας της ταξικής πάλης. Αγωνιζόμαστε για να μπορέσει η εργατική τάξη να κατακτήσει αυτά που παράγει, αυτά που της ανήκουν. Η τέχνη, ο πολιτισμός είναι εφόδια, είναι τρόπος σκέψης, είναι στάση ζωής.